μέχρι εδώ! Εδώ. Η ιδιαιτερότητα σε αυτήν την ατάκα είναι ότι συμμετέχει και ένας άλλος άνθρωπος και δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν αυτό. Ο ήχος που ακούγεται όταν κατεβάζω το χέρι μου σαν σιρήνα είναι με το στόμα του κάμεραμάν. Και ο κάμεραμάν, επειδή ξέραμε ότι κάνει ήχους με το στόμα, μας ήρθε εκείνη την ώρα στην πρόβα και μόλις έκανα εγώ αυτό, δεν θυμάμαι το παγό, ποιος το είπε, δεν κάνεις εσύ τον ήχο αντί να τον βάλουμε στο μοντάζ. Οπότε ήταν η τρέλα της στιγμής. Έχω αρκετές viral ατάκες στο ενεργητικό μου. Πιτσιρικάδες που νομίζω ότι μπορεί να ήταν και αγέννητοι. Μου το λένε πάρα πολύ τακτικά. Δεν κυνηγάω να κάνω κάτι viral, ποτέ μου δεν είναι αυτός ο στόχος. Έτσι κι αλλιώς ξεκίνησα να μυθοποιήσω πριν καν την έννοια viral. Μην επιμένετε. Γυμνό δεν κάνω. Υπήρχε αυτό το σουρεαλιστικό στοιχείο ότι ό,τι συνέβαινε, ο Φώτης είχε εμπειρία σε αυτό. Ακόμα και εκεί λοιπόν είχε πέσει ένα τηλέφωνο και ότι αυτός είχε και προϊστορία σε αυτό και δεν κάνει γυμνό, ας πούμε. Είχε μια τρέλα το όλο πράγμα. Αυτό που χρειάζεται η καλή κωμωδία, πιστεύω. Μην επιμένετε, δεν κάνω γυμνό. Γιατί ήρθε, ρε παιδιά? Γιατί είναι έγκυος. Το βρήκα. Ναι, αλλά από ποιον? Από τον Μάρκο. Το βρήκα. Και αυτό το βρήκα. Έλεγα κάποια στιγμή με κίνηση χεριών, το βρήκα και αυτό το βρήκα. Αυτό λοιπόν περπατούσα και βγαίναν από τα σχολεία, πώς να πω, ορδές παιδιών, ορδές μαθητών και στο δρόμο μου κάνανε αυτή την ατάκα, δηλαδή είχε γίνει σλόγγαν. Φέρα μια μπύρα, ρε Φώτη. Ρε Φώτη, βάλε μια μπύρα. Φώτη, πιάσε μια μπύρα! Το πολύ, 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 πολύ κλασικό είναι Φώτη, πιάσε μια μπύρα. Που έχει πλάκα γιατί όταν μου το λένε, νομίζουν ότι μάλλον μου το λένε πρώτη φορά. Και είναι ενθουσιασμένοι ότι είπανε κάτι πολύ. Και εγώ νομίζω το έχω ακούσει 500.000 φορές, μπορεί να λέω και λίγες. Θανάση, φίλε μου, μη είσαι εδώ μπροστά μου να ξέρεις το πρώτο πράγμα που θα σου πω από μακριά θα είναι Θανάση, για να μην. Όχι, ξέρεις κι ο άλλος δεν μπορεί να πει, μα το ξανάκουσα, σου λέει, α, καλό, καλό. Γιατί για μένα είναι η πρώτη φορά. Επιτυχημένο. Πόσες φορές λέμε τέτοια αστεία σε κάποιον που το έχουν ακούσει οι άνθρωποι 100.000 φορές. Εσένα τα αστεία σου είναι μοναδικά, μιλάω για όλους τους υπόλοιπους. Για πολύ ώρα στο οποίο, δηλαδή από τους καλύτερους της γενιάς του, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ότι όταν γίνεται, δημιουργείται μια viral ατάκα, στην ουσία δεν το έχει σκεφτεί ότι θα γίνει viral. Το πετάς κάτι μέσα από την καρδιά σου, βγαίνει. Εσύ όμως να σου πω κάτι, όταν λες κάτι συνέχεια σε κάθε επεισόδιο όμως δεν ξέρεις ότι ο κόσμος θα το συνηθίσει. Εξαρτάται και πόσο θα αγαπήσει ο κόσμος και το χαρακτήρα σου και τη σειρά. Αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν όλες οι viral ατάκες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχουν βγει αυθόρμητα. Έχουν προκύψει την ώρα που είναι το σενάριο και κάνουν κάτι δικό τους, κάτι που νιώθουν εκείνοι. Η κάμερα, παιδιά, εμένα μου κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση από όλα. Ο περατέρ, υπήρχε ένας ήχος που τον ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ το παρακολουθούσα δηλαδή το σύριαλ αυτό και ήταν από τον περατέρ. Για να μην προκαλέσουμε και εδώ τα παιδιά, εδώ ξέρετε εσείς να κάνετε ήχους με το στόμα. Είναι καλή στο χορό η δική μας, είναι καλή στο χορό. Στην κάμερα 2 είναι πολύ καλός ο ήχος με το δάγκωμα του μήλου. Τρώει ένα μήλο κάθε μέρα. Έχουμε στην κάμερα 3 ένα κριτσίνι. Εμείς τα έχουμε πάει διαφορετικά. Ωστόσο να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει άλλο θέμα. Άμα αρρωστήσει ο κάμεραμαν, δεν έχουμε επεισόδιο. Έφυγε ο πάμε σε άλλη μέρα εκεί τώρα με θα το κάνει voice. Εσύ είσαι τηλεοπτικός. Τι να σε κάνουμε. Έχεις φέρει μέχρι εδώ. Να το. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Το κατέβασε.